συζητήσουμε λίγο μαζί με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Λυλίκα. Κύριε Λυλίκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο, ενώ θα έπρεπε λογικά να περιμένουμε, γιατί ο Γάλλος πρόεδρος ήταν αυτός ο οποίος είχε την εξουσία της στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια, ο κύριος Μακρόν, θα έπρεπε να περιμένουμε να ήταν στη θέση του αμυνόμενου περισσότερο, αλλά είδαμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση της κυρίας Λεπέν από Ρωσική Τράπεζα. Ναι, πρέπει να πούμε ότι ψες ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν δυναμικός μέχρι και επιθετικός. Και έθεσε από την αρχή της συζήτησης σε άμυνα την Μαρί Λεπέν. Αυτή ήταν η μόνη, θα έλεγα, προσωπική επίθεση, την οποία τη σχέτισε με το γεγονός ότι, δεδομένου ότι είχε πάρει ένα μεγάλο δάνειο από Ρωσική Τράπεζα, δεν θα μπορούσε να ανεκλεγόταν να ήταν αυτόνομη και ανεξάρτητη απέναντι στη Ρωσία, στην οποία θα χρωστούσε αρκετά λεφτά. Ναι. Η ίδια λέει όμως ότι δεν τύχανε και δεν υπήρχε αποδοχή από τις γαλλικές τράπεζες να χρηματοδοτηθεί η προηγούμενη εκστρατεία της. Γι' αυτό και κατέφυγε στη Ρωσική. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Γι' αυτό και τώρα συζητείται στη Γαλλία η δυνατότητα ή η πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να χρηματοδοτεί τις προεκλογικές εκστρατείες. Ναι. Γιατί είναι γεγονός ότι οι γαλλικές τράπεζες, δεδομένου ότι το 2015 τότε, 2015, είχε ένα ακόμα πιο ακραίες τοποθετήσεις από ό,τι παρουσίαζε τώρα στο λεξιλόγιο της, δεν ήθελαν να ταυτιστούν με κανέναν τρόπο με την ακροδεξιά. Και όλες οι τράπεζες αρνήθηκαν να δανειοδοτήσουν. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι, γιατί εκφράστηκε και πάλι ο ευρωσκεπτικισμός της κυρίας Λεπέν, που είναι κάτι το οποίο παρακολουθούν και με αγωνία, αν και είναι λίγο εφησυχασμένα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, βλέποντας τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και την επικράτηση του κυρίου Μακρόν. Αναφέρθηκε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, είναι διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη, είπε η κυρία Λεπέν, ουσιαστικά δείχνοντας ότι θα θέλει μια απεξάρτηση ή τουλάχιστον να μην είναι τόσο ενεργός ο ρόλος της Γαλλίας, που είναι μια κυρίαρχη δύναμη εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, κύριε Λυλίκ. Ναι, πρέπει να πούμε ότι στην ιδεολογία της ακροδεξιάς στη Γαλλία το θέμα της εθνικής κρατικής κυριαρχίας είναι από τους βασικούς άξονες. Στις προηγούμενες εκλογές τοποθετήτουν ευθαρσώς για έξοδο της Γαλλίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις εκλογές έχει μαλακώσει, θα έλεγα, έχει στρογγυλέψει την φρασιολογία της και την τέξη που χρησιμοποιεί. Χθες μίλησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω. Ναι. Δεν έθεσε θέμα εξόδου της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλοι γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που εκλεγεί, που θα είναι ένα απίθανο σενάριο, αλλά στην περίπτωση που εκλεγεί, η έξοδος της Γαλλίας, έναν Brexit δηλαδή, θα είναι πολύ πιθανό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν ακόμη αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι στη Γαλλία που λένε ότι δεν είναι και βέβαιο ότι το αποτέλεσμα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις σήμερα θα μεταφραστεί και σε τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει έκπληξη, κύριε Λυλίκα, όπως βλέπετε τα πράγματα να κυλούν? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να γίνει έκπληξη. Βεβαίως, αν υπάρξει εφησυχασμός, ενδεχόμενα κάποιο ποσοστό πολιτών να μείνει σπίτι του και να μην πάει να ψηφίσει. Και αυτό είναι κίνδυνος για την υποψηφιότητα του Πρόεδρου Μακρόν, γιατί οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Όπως δεδομένο είναι ότι και το 7% που πήρε ο Ζεμέρο προηγούμενο, ο άλλος ακροδεξιός υποψήφιος στον πρώτο γύρο, είναι δεδομένο ότι και αυτό το 7% θα μεταφερθεί στη Σομόστη Λεπέν. Ενώ στην περίπτωση του αριστερού Μελανσόν, ο οποίος είχε πάρει 22% περίπου, δεν μαζεύει πάρα πολλούς ψήφους μέχρι στιγμής ο Μακρόν. Ναι. Ένα περίπου 33% αυτών των ψηφοφόρων δηλώνει ότι θα ψηφίσει Μακρόν. Και το υπόλοιπο 67% περίπου δηλώνει η μισή ότι θα ρίξουν λευκό και άλλη μισή ότι θα τηρήσουν αποχή. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τον Μακρόν. Γι' αυτό σας έκανε και ιδιαίτερες αναφορές για το περιβάλλον, ανοίγματα προς την αριστερά και τους πράσινους, για να αυξήσει το ποσοστό που θα προσελκύσει
από αυτήν την δεξαμενή. Mm-hmm. Εάν είναι μικρό το ποσοστό που θα αντλήσει και υπάρξει αύξηση, σημαντική αύξηση της αποχής, ναι, ενδεχόμενο να δούμε μικρή αύξηση. Δεν κινδυνεύει. Ναι. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή η Γαλλία είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στη δημοκρατία, πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του γαλλικού λαού και θα φράξει το τρόπο σε αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό όμως που ιεραρχούν οι Γάλλοι ως πρώτο και κύριο θέμα? Είναι η οικονομία της Γαλλίας, είναι η κρίση με το μεταναστευτικό? Γιατί αν είναι η κρίση με το μεταναστευτικό, αυτό σημαίνει ότι κερδίζει η εσωστρέφεια και η πιο δεξιά προσέγγιση της Μαρί Λε Πεν. Είναι κατά κύριο λόγο η ακρίβεια, mm-hmm. που το είχε κάνει και κύριο θέμα της εκστραβίας της η Μαρί Λε Πεν. Γιατί ο Γάλλος, ο οποίος σήμερα δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δεν ικανοποιείται με το γεγονός ότι είναι μια παγκόσμια κρίση ενεργειακή που οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο. Σε εξωγενείς παράγοντες, ναι. Ναι, τον ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής του. Όμως πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο ακριβώς, που ήταν και το πρώτο ερώτημα στη συζήτηση ψες μεταξύ των δύο υποψηφίων, τις εντυπώσεις της κέρδισε ο Μακρόν και όχι η Λε Πεν, που ήταν στο δυνατόν της θέμα, γιατί ήταν πολύ πιο τεκμηριωμένος, με περισσότερο τεχνοκρατική αλλά και σφαιρική προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν την οικονομία και την ακρίβεια, σε αντίθεση με υπεραπλουστεύσεις της Μαρί Λε Πεν. Και πρέπει να πούμε ότι εκεί πιστεύω έκανε τη μεγάλη διαφορά ο Μακρόν, στην τεκμηρίωση του και σε μια πιο τεχνοκρατική αλλά συνάμα και πολιτική προσέγγιση όλων των θεμάτων. Μάλιστα. Εξέπεμπε περισσότερη σιγουριά και έδειχνε να ξέρει τι λέει, έτσι. Ναι, ήξερε σαφέστατα όλα τα ντοσιέ και τα ήξερε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις οπτικές γωνίες, όλες τις παραμέτρους του κάθε ζητήματος και όχι μια μόνο που είναι συνήθως αυτή που προβάλλεται η ΓΕΠΕΝ, η πιο δημαγωγική, απλοϊκή προσέγγιση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίκα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα.